Ολυμπιακός για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Σήμερα έγινε κλήρωση στο EuroCup. Με αντιπάλους μία ομάδα από την Τουρκία, γιατί το ζευγάρι των προκριματικών είναι ανάμεσα σε δύο ομάδες τουρκικές. Μία ομάδα από την Ουγγαρία και μία ομάδα από τη Σλοβακία. Ένα πρώτο σχόλιο, κυρία Καπογιάννη, για την κλήρωση και τους αντιπάλους. Να πούμε τα ονόματα. Είναι η Good Angels Kozice από τη Σλοβακία, η Miskol από την Ουγγαρία και μία από τις Istanbul UBGD από την Τουρκία. Μία από την Τουρκία ομάδα, λοιπόν, θα είναι η τρίτη αντίπαλος του Ολυμπιακού. Ποια είναι η εικόνα για τον όμιλο στο πρώτο άκουσμα των αντιπάλων? Με βάση την μικρή εμπειρία και την έρευνα που έχουμε κάνει για τις ομάδες, θεωρώ ότι είναι μια καλή κλήρωση. Αποφύγαμε τις παραδοσιακά καλές ομάδες, τις τουρκικές και τις ρώσικες ομάδες. Είναι καλά τα ταξίδια, δεν είναι επίπονα τα ταξίδια. Ανάμεσα στις δύο τουρκικές που μπορεί να, όποιο και να κερδίσει, είναι πανεπιστημιακές ομάδες. Τη μία την έχουμε συναντήσει, είναι ένα τέξι συμβουλικό την προηγούμενη σεζόν. Θεωρώ ότι είναι ένας αντίπαλος που μπορούμε να, είναι αντίπαλοι που μπορούμε να τους κερδίσουμε. Φυσικά το Kozice είναι παραδοσιακά καλή ομάδα της Σλοβακίας, με εμπειρία και στην Ευρωλίγα. Είναι καλή ομάδα. Τώρα σε ό,τι αφορά την ουγγρική ομάδα και η Λιθουανία και οι άλλοι καλές ομάδες, η συγκεκριμένη πέρσι πέρασε στους 8, διασταυρώθηκε την ομάδα της Ευρωλίγας και εκεί αποκλείστηκε. Όμως σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι είναι μια καλή κλήρωση σε σχέση με τους άλλους ομίλους και πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολύ καλή και ανταγωνιστική παρουσία. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει την προσπάθειά του στο EuroCup με εντός έδρας παιχνίδι και στον πρώτο γύρο θα έχει δύο παιχνίδια στο γήπεδό του. Το πρόγραμμα σε αυτές τις διοργανώσεις παίζει ρόλο? Είναι δηλαδή καλό το γεγονός ότι ξεκινάτε με θεωρητικά την πιο εύκολη κατά κάποιο τρόπο ομάδα του ομίλου εντός έδρας? Ναι, ήθελα να το αναφέρω αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό για μια ομάδα που μετά από πολλά χρόνια, η ελληνική ομάδα που πηγαίνει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, να παίξει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, να πάρει την κρυάδα σε εντός έδρας παιχνίδι με την υποστήριξη του κόσμου και με ένα σχετικά βατό αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός, καλός ή κακός, είναι μια ομάδα που έχει πάντα μεγάλες βλέψεις. Το έχετε πει και εσείς πολλές φορές ότι θέλατε να παίξετε στην Ευρώπη και φετινή, νομίζω, συμμετοχή στο EuroCup είναι και μια πρόκληση. Τι στόχους έχει ο Ολυμπιακός από την πρώτη του ευρωπαϊκή συμμετοχή και αν μπορούμε να βάλουμε κάποιο ταβάνι φιλοδοξίες που έχει αυτή η ομάδα για την παρουσία του στο EuroCup? Να ξεκινήσω από το τελευταίο σκέλος. Ταβάνι δεν βάζουμε ποτέ. Γιατί πιστεύουμε ότι πάντα μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι και να πηγαίνουμε για κάτι παραπάνω. Ο Ολυμπιακός, σαν παραδοσιακή δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, είναι υποχρεωμένος να έχει τον υψηλότερο δυνατό στόχο. Μετά από πολλά χρόνια παρουσία στα ευρωπαϊκά γήπεδα, θεωρώ ότι σαν στόχο θα μπορούσαμε έτσι να πούμε ότι θέλουμε οπωσδήποτε να περάσουμε τον όμιλο και δεν το θεωρώ ανέφικτο. Και μετά στις διασταυρώσεις να δούμε τι θα είναι η αντίπαλή μας και να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Δεν μου αρέσει να λέμε μεγάλες κουβέντες και δεν πρέπει να λέμε μεγάλες κουβέντες. Πρέπει να έχουμε μια ταπεινότητα και να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι τι μπορούμε να κάνουμε. Και τελειώνοντας κάτι τελευταίο, σίγουρα σε μια ευρωπαϊκή συμμετοχή είπαμε ότι θα παίξει το ρόλο της, αλλά νομίζω ότι καταλήτης θα είναι και ο κόσμος αυτή την προσπάθεια. Γιατί για να μπορέσετε να κάνετε ένα βήμα παραπάνω, σε πρώτη φάση να περάσετε τον όμιλο, θα χρειαστεί βοήθεια του κόσμου. Μια κουβέντα που θα μπορούσε να πει η προπονητής του Ολυμπιακού πέρσι, δύο τρόπαια, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο. Ο κόσμος ήταν δίπλα, αλλά νομίζω στην Ευρώπη το χρειάζεται ακόμα περισσότερο. Ναι, σαν νεοσύστατο τμήμα πέρσι, ο κόσμος ήρθε κοντά μας. Θεωρώ ότι συστηθήκαμε κι εμείς με έναν τρόπο, δηλαδή το καινούργιο παιδί του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι μας γνώρισε ο κόσμος. Ευελπιστώ και ότι θα έρθει περισσότερος κόσμος στο γήπεδο αυτή τη χρονιά και ειδικά στα ευρωπαϊκά μάτς. Ο Ολυμπιακός πάντα κάνει στην παρουσία του με το φύλαθρο κοινό του γιατί και πάντα δείχνει στην Ευρώπη τη δύναμη του ονόματός του. Αυτό περιμένω κι εγώ και πιστεύω ότι έτσι θα είναι και φυσικά θα μας δώσει πολύ μεγάλη και ενίσχυση και όθηση για να κάνουμε και εμείς το κάτι παραπάνω.